Την Ανιούσα πήρε ο Υδράργυρος με την Κύπρο να βρίσκεται σε συνθήκες καύσωνα. Παρόλο που και σήμερα οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές, από αύριο και για τις επόμενες 4 μέρες ο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς. Οι δείκτες δυσχωρίας υπολογίζονται και από τη θερμοκρασία και από την υγρασία και των ανεμών. Είναι συνδυασμός των τριών που μας δίνει τον καύσωνα. Έτσι ώστε οι συνθήκες για σήμερα είναι συνθήκες καύσωνα και θα είναι και αύριο. Και θα κρατήσει για το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα. Αύριο η θερμοκρασία στο εσωτερικό, όπου αναμένεται να είναι πιο αισθητός ο καύσωνας, θα κυμανθεί στους 40 βαθμούς. 35 βαθμοί θα καταγραφούν στα νότια και τα ανατολικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και 30 στα υψηλότερα ορεινά. Την ίδια ώρα, την υποχρέωσή τους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από το θερμικό φόρτο, υπενθυμίζει με προειδοποιητική ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. Είναι θέμα και είναι ευθύνη του εργοδότη να μετρά εκεί στο χώρο της εργασίας τις θερμοκρασίες και να οργανώνει ανάλογα την εργασία του. Αν πρέπει να διακόψει τις εργασίες, θα τις διακόψει. Αν θα πρέπει να γίνονται πιο πολλά διαλύματα, τότε ναι, θα γίνονται διαλύματα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί οποιονδήποτε εντοπίσει ενδεχόμενη μη συμμόρφωση εργοδότη με τον κώδικα πρακτικής για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων να προβεί σε ανώνυμη καταγγελία.